Η σκάλα προς τον ουρανό. Εισαγωγή. Οι περισσότεροι από μας είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία της βιβλικής σκάλας του Ιακώβ, σύμφωνα με την οποία είδε στο όνειρό του μία σκάλα που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Αυτή η διήγηση περιέχεται σε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει ως εξής το γεγονός. Και είδε ένα όνειρο, και να, μία σκάλα στηριγμένη στη γη, και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν σε αυτήν. Αυτό το χωρίο που περιγράφει τη σκάλα του Ιακώβ εμφανίζεται ευνίδια με μια παράβαση των νόμων της φύσης και της κοινής λογικής των ανθρώπων και με ελάχιστο σεβασμό για το περιβάλλον ή την κοινή λογική κατανόησή του. Φαίνεται σαν να έχει χαθεί η αρχή αυτής της ιστορίας από τις πηγές των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Όποιος όμως και αν είναι οι συνθήκες που επέβαλαν την απόφαση να συμπεριληφθεί αυτή η ιστορία με τη σημερινή συνοπτική της μορφή, είναι σίγουρο ότι η περιγραφή της σκάλας του Ιακώβ θεωρήθηκε πολύ σημαντική για να παραλυφθεί εντελώς. Η βιβλική αφήγηση της σκάλας του Ιακώβ περιέχει τις ιδέες της μεγάλης αρχαιότητας και η δημοτικότητά της ήταν αξιοσημείωτη από πολλά χρόνια πριν. Πράγματι, το μοτίβο της σκάλας προς τον ουρανό μπορεί να βρεθεί σε όλες τις κατοικήσιμες περιοχές της γης. Εδώ θα περιγράψω μια διαπολιτισμική ανάλυση της σκάλας του ουρανού σε σχέση με άλλες γνωστές μυθολογικές περιγραφές. Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής θα γίνει μια προσπάθεια επικέντρωσης στα έκτακτα γεγονότα που ενέπνευσαν την ιδέα της σκάλας προς τον ουρανό, ώστε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα το αρχικό της ιστορικό πλαίσιο. Όταν ο ουρανός ήταν κοντά, υπάρχει μια φαινομενικά γενική πεποίθηση που αναφέρει ότι στην αρχαίγονη εποχή ο ουρανός βρισκόταν αρκετά κοντά στη γη. Τόσο πραγματικά κοντά που η μετακίνηση μεταξύ των δύο ήταν σχετικά εύκολη. Αυτό βασίζεται στη μαρτυρία των ιερών παραδόσεων σε όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα ότι μια φωτεινή σκάλα εκτινόταν μέχρι τον ουρανό, επιτρέποντας έτσι την εύκολη πρόσβαση στα ουράνια βασίλεια. Για κάποιο λόγο η σκάλα προς τον ουρανό καταστράφηκε τελικά και κατέρευσε ενώ ο ουρανός σταδιακά ανυψώθηκε στο σημερινό ύψος του. Αυτό έγινε βασικά σε κατακλυσμικές περιστάσεις. Η Ήπειρος της Αφρικής έχει πληθώρα μαρτυριών που βεβαιώνουν ότι υπήρχε μια σκάλα που οδηγούσε σε έναν παράδεισο. Ο James Fraser αναφέρει για τη γνώση της Δυτικής Αφρικής τα ακόλουθα. Σε όλες σχεδόν τις παραδόσεις και στις διηγήσεις των Ιθαγενών υπάρχουν αναφορές για μια εποχή που υπήρχε άμεση επαφή των ανθρώπων με θεούς ή πνεύματα που ζούσαν στον ουρανό. Αυτή η συνάντηση αποκόπηκε λόγω ενός λάθους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι Φερνάντο Ρο λένε ότι μία φορά και έναν καιρό δεν υπήρχε πρόβλημα σοβαρής διαταραχής πάνω στη γη, επειδή υπήρχε μια σκάλα που έκανε εύκολο να παίρνουν οι θεοί καρπούς από τη γη απλώνοντας το χέρι. Με αυτή τη σκάλα ήταν δυνατόν οι θεοί να ανεβοκατεβαίνουν και να παρακολουθούν από κοντά τα εγκόσμια θέματα. Άλλη μια μέρα ένα ανάπηρο αγόρι άρχισε να ανεβαίνει τη σκάλα και απομακρύνθηκε και όταν το είδε η μητέρα του ανέβηκε να το φέρει πίσω. Οι θεοί τρομοκρατημένοι από την προοπτική αυτή, δηλαδή να εισέλθουν άνθρωποι στον ουρανό, έριξαν κάτω τη σκάλα και από τότε αποχωρίστηκαν από την ανθρωπότητα και ησύχασαν. Παρόμοιες πεποιθήσεις υπάρχουν και στη Νότια Αφρική. Μαρτυρίες των ακόλουθων παραδόσεων συλλέχθηκαν από τον Μπρούτζ. Η ιδέα ότι ο ουρανός συνδέεται σταθερά με τη γη, με μία σκάλα, σκηνή ή αλυσίδα, απαντάται κυρίως στη στροφή του Νίγηρα στους Βόλτα και μεταξύ των Γιορούμπα στην Ιγυρία. Ο Χόφμαν αναφέρει ότι στη Μαμαμπόλο, η βόρεια σόθο της Ροδεσίας, λέγεται πως ο θεός του ουρανού Μοντίμο ανέβαινε στον ουρανό με μία σκάλα από την οποία αφαιρούσε τα σκαλοπάτια.
Το ίδιο λέγεται και για το θεό Λάμπα Λέζα. Ο μύθος της σκάλας προς τον ουρανό συναντιέται επίσης και μεταξύ των Ρότζες στη Ζάμβια, όπου η θεότητά τους λέγεται ότι ανέβηκε μέσω ενός νήματος αράχνης. Επιπλέον, οι Τσόγκα και οι Ζουλού έχουν μια παράδοση σχετικά με μια σκάλα ή σκηνή που οδηγεί στον ουρανό. Η διήγηση για μια σκάλα προς τον ουρανό αναφέρεται επίσης και από τους αβορυγίνες της Αυστραλίας. Έτσι, οι Μινινγκίμπι από τη γη του Άρνεμ λένε μια ιστορία που αναφέρεται στις προσπάθειες των Ινούα να κατασκευάσουν μια σκάλα από σπονδύλους ψαριών και να αποτρέψουν την επίθεση κατά της αδελφής τους από άλλο άτομο. Η γνώμη τους ήταν ότι ήταν λάθος και ότι δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε μια διαμάχη, γι' αυτό έτρεξαν πίσω στο στρατόπεδο, συνέδεσαν τους σπονδύλους ψαριών για να κάνουν μια μεγάλη σκάλα, ανέβηκαν στον ουρανό και τράβηξαν πάνω τη σκάλα για να μην μπορεί κάποιος να τους ακολουθήσει. Καταλήγοντας σε ένα αστέρι ή πλανήτη, λέγεται ότι οι Ινούα ζούσαν από τότε ευτυχισμένοι στις όχθες ενός ουράνιου ποταμού. Η κινέζικη γνώση αναφέρεται σε μια εποχή όπου μια σκάλα επεκτάθηκε στον ουρανό, επιτρέποντας έτσι την τακτική διακίνηση μεταξύ των δύο κόσμων, Yuan και Ke, συνοψίζοντας τις διάφορες παραδόσεις ως εξής. Σε εκείνες τις ημέρες υπήρχε μια σκάλα μεταξύ ουρανού και γης. Οι θεοί, οι νεράιδες και οι μάγισσες πήγαιναν εύκολα μεταξύ των δύο περιοχών. Οι θεοί, οι νεράιδες και οι μάγισσες χρησιμοποιούσαν την ουράνια σκάλα για να ανεβοκατεβαίνουν, το οποίο βέβαια θυμίζει τη βιβλική αναφορά στο ότι οι άγγελοι του Θεού ανεβοκατέβαιναν με τη σκάλα του Ιακώβου.